Στο podcast που ακολουθεί υπάρχει διαφημιστική αναφορά προϊόντος. Αν χρειάζεται να ξέρετε δύο πράγματα για τη σημερινή ημέρα, το πρώτο είναι το νέο Samsung Galaxy S22 Ultra είναι γεγονός και έχει τις καλύτερες Galaxy επιδόσεις ever, εννοώντας ότι έχει τον καλύτερο επεξεργαστή που υπήρξε ποτέ σε Galaxy, αυτό να το ξέρετε. Και αν δεν το ξέρετε, μπορείτε να βρεθείτε σε ένα κατάστημα και να το δείτε από κοντά για να το καταλάβετε. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι δίπλα μας, όχι ανάμεσά μας ευθρά, έχουμε ένα θρύλο. Το Παντελή το Διαμαντόπουλο. Το φοβερό τύπο. Επιτέλους, μας καλεί συνέχεια. Δεν τον καλέσαμε, δεν αργήσαμε. Είμαστε γαϊδούρια, Παντελή. Η εκδίκησή σας λέει. Είμαστε γαϊδούρια. Γεια σας. Τιμή μου. Λοιπόν, έχουμε φέρει τον Παντελή επειδή είναι ένας άνθρωπος που όλα τα Σαββατοκύριακα του Μαΐου, όλο κάπου πρέπει να βρίσκεται στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Γύρισε από Βελιγράδι και ετοιμάσαι για Παρίσι. Η ζωή σου, η ζωή σου όλη. Ένα Σαββατοκύριακο του Παντελή. Η ζωή μας όλοι. Ναι. Κάπως έτσι. Το έχουν πει πολλοί φίλοι μου αυτό. Μία φορά, ένα βράδυ, πίναμε τέλος πάντων. Και μου λέει, ένας κάνει το λάθος και μου λέει, βγάζει ένα χάρτη και μου λέει, έλα, πες μας που έχεις πάει. Παντού, πινέδε. Έπαθαν πλάκα. Αυτή είναι η χαρά της δουλειάς. Έπαθαν πλάκα με τις κομοπόλεις που έχουμε πάει, παιδί. Όχι δηλαδή να πεις. Ναι, Παρίσι και. Ναι. Απλά οι μεγάλες πόλεις, και θα το καταλάβετε εσείς. Οι μεγάλες πόλεις, η δουλειά αυτή μας έκανε ένα μέρος το οποίο για κάποιον είναι ένα ονειρικό ταξίδι. Για μας να είναι η απόλυτη αγκαρία. Δηλαδή, όταν έχεις πάει 15, όταν έχεις πάει 10, πόσες έχω ξέρω, έχω πάει 17 φορές στη Μαδρίτη. Αυτό. Και ακούω ένα ζευγάρι φιλικό μου και λέει: Πόπο, ναι, θέλω πάρα πολύ να πω στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, το όνειρό μου και αυτά. Και βλέπουν το ύφος μου. Και λένε, εντάξει, το λάθος άνθρωπο ήρθαμε για να ενθουσιαστεί. Και όταν πας, ρε παιδί μου, αποστολή με την ομάδα, όχι τώρα στο Final Four. Ναι. Προλαβαίνεις να δεις. Ποια από όλες. Γιατί πάμε τις εθνικές, ποδόσφαιρα, όταν πήγαινες παλιά, ας πούμε, με τον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ναι. Προλάβαινες να δεις τίποτα, ήταν ξενοδοχείο. Πάντα προλάβαινες. Εξαρτάται τι τύπος είσαι. Άμα θες να. Εγώ έχω και μία άποψη ότι πρέπει να δεις πράγματα για να σε ρωτήσει ο Θοδωρής και να σου πει πήγες εκεί και να πεις ναι, πήγα, είδα κάτι. Δηλαδή να σε ρωτήσει, αξίζει να πάω και να έχεις μια γνώμη. Ναι, μην πεις το γήπεδο μόνο. Όχι, όχι. Μπορεί κάποια να ήταν τριήμερα. Βέβαια, επειδή είπες το μπάσκετ λίγο, τα ταξίδια λίγο το ένα άθλημα έσωζε το άλλο. Γιατί στο ποδόσφαιρο έχεις ταξίδια που δεν θα πας ποτέ στο μπάσκετ. Ναι. Και στο μπάσκετ έχεις ταξίδια τα οποία είναι ίδια πολλές φορές. Εντάξει, και αφήνεις και κάτι για την άλλη φορά. Και βλέπεις, ναι, είναι ίδια και βλέπεις πολλές φορές. Τα καλύπτεις. Θα πας ένα τρίμερο, ας πούμε, στη Βαρκελόνη και θα πεις δεν είδα. Θα πας άλλες 10 φορές όμως. Αυτό. Ποια είναι η καλύτερη και η χειρότερη πόλη που έχεις πάει ποτέ για ταξίδι, όχι για δουλειά, όχι για. Α, όχι για σχέδαση. Για σχέδαση, ναι. Παιδιά, δεν συγκρίνω με τίποτα την Κίνα. Ως καλύτερο ή χειρότερο. Το κορονοϊό, το 19. Τον φέραμε, εμείς, ναι. Έτσι κυκλοφορεί σαν φίλοι. Κίνα, δεν μπορείς να συνοηθείς μαζί τους. Είναι ευγενική. Θυμόμαι ότι έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ να πάρεις και. Κυκλοφορούν με ένα. Και βίζα και τέτοια. Ναι, έχουν και αυτά εδώ. Καλά, αυτό ήταν θέμα εδώ. Αλλά εκεί κυκλοφορούν όλοι με ένα κινητό. Σου πατάνε το κουμπί, σου το βάζουν μπροστά σου για να πεις τι θέλεις. Mm. Πρέπει να είσαι σωστός και έξυπνος και ευθύς. Και Έλληνας μάγκας, άμα θες να εξυπηρετηθείς. Δηλαδή, για να πεις. Το να πεις, όχι, να πεις water. Όχι να πεις question please. Λίγα και καλά. Ναι, κατευθείαν. Αυτοί το βλέπουν, απαντούν στα κινέζικα και σου δείχνουν και το διαβάζεις. Και αυτό. Και δεν είναι και στις ταμπέλες, λέει, δεν είχε κανένα αγγλικά ή κάτι. Λίγα πράγματα ελάχιστα. Είναι ωραία. Πήγαμε σε δύο πόλεις που η μία ήταν παγώδες, η παλιά Κίνα, η άλλη ήταν η Σεντζέν. Είναι μία από τις νούμερο. Top 5 στον κόσμο σε θέμα τεχνολογίας, ρομπότ και τέτοια. Δεν λέω για αυτό στους ανθρώπους. Δουλεύουν πραγματικά τρομερά. Σηκώνουν ξενοδοχείο σε δύο βράδια αυτοί, δεν έχουν τέτοια θέματα. Αλλά δεν είναι. Γι' αυτό το βάζω στα χειρότερα. Δεν μπορείς να. Είναι δύσκολο, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Χωρί ότι εντάξει. Εγώ είμαι και. Είμαι και επαφάω με τα φαγητά, δεν έχω θέμα. Αυτό πήγα να πω για το φαγητό εκεί. Αλλά άλλοι άνθρωποι. Ζωρίστηκες. Όχι, εγώ όχι. Άλλοι. Εντάξει, δεν έφαγα και σκορπιού. Δεν έφαγα και. Αλλά εντάξει, έφαγα. Άλλοι που δεν τρώνε όμως πράγματα, ζωρίστηκαν πολύ. Τώρα, ωραία, αρεσί. Κώστα μου, ωραία. Ο καθένας είναι υποκειμενικό αυτό. Δηλαδή, εγώ ας πούμε θυμάμαι το Σαν Αντώνιο. Ο καθένας θυμάται μάλλον αυτό που δύσκολα μπορεί να ξαναπάει. Ναι. Τώρα, άμα μου πείτε εσείς, πάμε μια Ηνωμένες Πολιτείες, τι σιγά, Σαν Αντώνιο θα επιλέξουμε.
Ναι, δεν πήγαμε, ναι. Θα πάω Σαν Φρανσίσκο. Παρότι δεν ξέρω. Αυτό είναι πολύ καλό τη δουλειά. Βλέπεις μέρη που δεν θα έβλεπες τώρα σαν τουρίστας. Και χωριά. Δηλαδή στη Ρωσία, στη Σλοβενία, στην τέτοια. Δεν έχουμε πάει μόνο σε πρωτεύουσες. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε δει κόσμο. Και αυτό καταλαβαίνεις πραγματικά πώς είναι ο κόσμος. Όχι. Ναι. Γιατί αν ξέρεις τα ταξίδια που έχουμε κάνει, ρε παιδί μου, τα περισσότερα ας πούμε είναι σε μεγάλες πόλεις. Δεν είναι. Ναι. Το σοκ το έπαθα στο Τρονχάιμ χειμώνα. Ήσουν στην Πεντάρα εκείνη. Διπλώς, όχι. Ένα άλλο αποτέλεσμα ήταν. Ένα-ένα με κορυφαίο. Ναι, καλό ήταν καλό. Μπράβο αυτό. Ναι. Στο Trondheim, παιδιά που πήγαμε, που το πρωί ας πούμε ξυπνήσαμε, και εγώ εντάξει, εγώ τον έχω και τον ύπνο, με ξύπναγε το παιδί που μένα μαζί και μου λέει, έλα πάμε, μου λέει, πάμε πρωινό. Ανοίγω τα μάτια μου. Νύχτα. Τι πρωινό ρε, του λέω, δεν μπορώ να καταλάβω κιόλας. Του λέω, μα δεν μας τρελάνεις, τι πρωινό ρε, του λέω. Κάτσε να κοιμηθούμε. Ρε, τι να κοιμηθούμε, μου λέει, πάει 11. Ρε, τι 11 πάει. Σκοτάζει. Εγώ είχα μπερδευτεί. Ναι, ήταν στις 8.30 ώρα το βράδυ, ήταν γεμάτα τα κλαμπ. Έπιναν και χόρευαν σαν τρελή ανεξαρτήτως ηλικίας. Δείγμα και ίσως και της πίεσης που περνάνε αυτές οι χώρες. Να σου πω, είσαι ένας άνθρωπος που και για να μπει στα μάξι έχεις γούρι. Έχω, από τα γούρια σου τα αλλάζεις από Ευρώπη σε Ασία και Αμερική είναι τα ίδια? Όχι, δεν αλλάζω τα γούρια μου ούτε στο σπίτι. Δεν πρόλαβα. Στα 17 που ξεκίνησα και ο Ξανθός ήθελε κάποιον και τότε στο φως ήμουνα και επειδή εγώ έμενα στον Πειραιά και ήμουν πιο βολικός και αυτά, γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος... είδε να πετάνε αλάτι στο τραπέζι και έζησα στιγμές φοβερές. Τέλος πάντων, σιγά σιγά ξέρεις, τα στεγνίζεσαι. Δηλαδή, κάνω πράγματα τα οποία ήμουν στο σπίτι, σε ποδοσφαιρικό αγώνα, και εγώ ήθελα εκείνη τη χρονιά να είναι ανοιχτά όλα τα φώτα για να έρχονται τα αποτελέσματα. Και δεχόμουν, είχε και κόσμο, ήταν και μεγάλοι άνθρωποι. Ήταν και ο μπαμπάς της συντρόφου μου εκεί. Και κάποια στιγμή λέει, από τουαλέτα. Του λέω, πού πάει να σηκωθεί τώρα, κάθεστε όλοι. Είχα τρελαθεί εγώ. Σου λέω, είναι να μην πάει τουαλέτα. Ο άνθρωπος γυρνάει και κάνω ένα έτσι και βλέπω ότι το ένα φως είναι σβηστό. Τρελάθηκες. Χαμό το κινέο, ποιος έσβησε το φως, ρε. Θοδωρή, πάω, ανοίγω το φως και μετά από 15 δευτερόλεπτα μπαίνει γκολ. Δικό μας, ναι. Ορίστε. Γυρνάω, τους κοιτάω. Κάνω το σταυρό τους, οι άνθρωποι σου λένε ο Βελζεβούλ τώρα εδώ. έχω πολλά. Ακόμα τώρα, μέχρι σήμερα. Μειώνονται κάποια. Στο γήπεδο τι έχεις, ας πούμε? Στο γήπεδο πρώτα απ' όλα η θέση μου, εντάξει, μετά από κάποια χρόνια η θέση μου τη διάλεξα. Ναι, εκεί που κάθομαι, δηλαδή που με έχετε δει εκεί. Ναι, δεν αλλάζει θέση, δεν αλλάζουν πράγματα. Να πω στον κόσμο ένα παρασκήνιο. Τα αυτοκίνητα την ίδια ώρα. Στο πέμπτο μάτς με τη Μονακό, ο Παντελής μου έστειλε να κάτσω πιο πίσω, ναι, για το γούρι. Και βγήκε. Μα οι δικοί μου άνθρωποι, συγγενείς, φίλοι, οτιδήποτε, την ώρα του αγώνα είμαι άλλος. Και εσείς το είδατε. Άλλος. Και το ξέρω, μετά ζητάω συγγνώμη. Ξέρεις, κλασικά παιδιά, ξέρετε. Δεν είναι αυτό. Και όταν έπαιζα, είχα. Αλλά πιο λίγα όταν έπαιζα. Τελικά, όταν αθλείσαι, ίσως έχεις λιγότερα από τους έξω. Ίσως γιατί δεν σε αφήνει κιόλας. Τι γουρία να είναι... Ο Σλούκας μόνο καταφέρει να έχει τόσα πολλά ακόμα. Έχει ο Σλούκας. Έχει, ο Κώστας έχει πολλά. Για δώσε ένα. Δώσε ένα. Ξυρίζεται συγκεκριμένη στιγμή, φτιάχνει το πρόσωπό του στα αποδυτήρια και πρέπει ο φροντιστής να μπει και να του πει μια συγκεκριμένη ατάκα. Η οποία δεν λέγεται. Ακόμα και ότι καβαλάει πάνω το Βεζένκοφ όταν μπαίνει η ομάδα είναι γούρι. Εντάξει, ξέρεις τι, άμα δουλεύει. Ναι, γιατί είναι, το συνεχίζεις. Πάμε έτσι. Ναι, έτσι δαιμονία, ρε παιδιά. Ποιο ήταν αυτό, ποιο Final Four ήταν αυτό, το 20? 20. Ξεκίνησες το. Το πρώτο ήταν το. Το πρώτο ήταν το Σεφ. Αυτό που θα είχατε πάρει. Άμα ήταν, θα το είχε πάρει. Αν δεν είχε πατήσει αυτό, θα είχε πάρει. Ο Ζάρκο ήταν λίγο. Δηλαδή στο Λοιμός είχε θέμα ο Ξανθός τώρα και οι υπόλοιποι με το Γιάννη του Λαμπύρη, με την παρουσία του εκεί. Κλειδώσε τον στην τουαλέτα. Ναι, τον είχαν για τον πολύ καντέμι. Τον είχαν για πολύ καντέμι. Και στο τρίτο παιχνίδι γίνεται το τζάμπολ και ο Τζιμ Μπιλμπά πηδάει δυνατά, χτυπάει δυνατά την μπάλα, σκάει μπροστά μας και την πιάνει ο Λαμπύρης. Και κοιτάζω τον πάγκο και κάνανε έτσι. Πιάνανε το κεφάλι τους. Τώρα μια και. Φοβερό.
Πόσο έχουν αλλάξει από το, σε αυτά τα 20 που έχει πάει. Το, δηλαδή, το, ναι, το τελευταίο, ας πούμε, που είχε να πα τώρα δεν είχε. Πέρσι είχαμε. Δεν είχα πάει στην Μπασκόνια, είχαμε. Πρόπερση δεν είχαμε. Πέρσι δεν είχαμε θεατές από αυτή την απόψη. Ναι, ακριβώς, και γι' αυτό λέω, εντάξει, είναι ξενέρωμα, λέω ότι είναι απαντήσει. Πώς το βλέπεις να έχει. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια υπέροχη διοργάνωση. Είναι τόσο όσο. Είναι ένα πενθυμεράκι. Είναι 4 ομάδες. Μπορεί να είναι και 4 διαφορετικοί κόσμοι, αν σου κάτσει. Να είναι δηλαδή από διαφορετικές χώρες όλοι. Θα μπορούσε η Ευρωλίγκα να το έχει πιο δυνατό. Πώς? Πας στο τελικό του Champions League και κλείνουν δρόμοι, κεντρικές λεωφόροι και μέσα γίνεται χαμός με χορηγούς, με γήπεδα, με δώρα. Βάλτε την Πανεπιστημίου κλεισμένη. Fan zones, όλα αυτά, ναι. Στο Κίεβο έπαθα πλάκα. Τώρα όσοι ακούν και το podcast, το δικό σας, μπορεί τους ανθρώπους να τους ψυχοπλακώνω, αλλά γιατί βλέπουμε τώρα το Κίεβο και είναι άλλη πόλη. Ναι. Έβλεπες κόσμο, όλη η κεντρική πλατεία Ανεξαρτησίας, κεντρική λεωφόρος είχε κλείσει και ήταν η χαρά του κόσμου. Πάντα ρε μαλαών, κυριολεκτικά, να παίζουν οι καλύτεροι DJ του κόσμου. Η Ευρωλίγκα δεν τα έχει αυτά. Μια fan zone φτιάχνει σε ένα ωραίο μέρος της κάθε πόλης και εκεί σου μοιράζει αναμνηστικάκια και έχει κάποιες μπασκετούλες και πάνε και κάποιοι παλέμαχοι. Αλλά είναι ωραία γιορτή. Γίνεται ωραίο πράγμα στο γήπεδο. Τι είχε το φετινό που είχε κάτι καινούριο? Τίποτα, μόνο τον κόσμο του Ολυμπιακού ήταν από τα χειρότερα Final Four για μένα. Είμαι λίγο ψυχρός και απότομος και ακάθετος. Γιατί? Αλλά δεν πρόσφερε πράγματα. Πρόσφερε μια υπέροχη συγκίνηση στον κόσμο της ΕΦΕΣ. Πρόσφερε μια απίστευτη ειδονή στον κόσμο της ΡΕΑΛ. Δεν είναι και λίγο πράγμα ο αιώνιος ο αντίπαλος να σε έχει 5-0 και να παίζετε το πιο σημαντικό παιχνίδι. Πες του. Έπαθε όμως. Ναι, ο Θοδωρής το έλεγε. Και εγώ του έλεγα. Έλα, μωρέ, του έλεγα. Περισσότερο το έλεγε. Καλά έκανε ο Θοδωρής και το έλεγε. Έπαθε. Είναι άλλη ιστορία το Final Four. Ναι. Και συγγνώμη να το ολοκληρώσω. Μας έδωσε ένα κακό τελικό. Πολύ κακό τελικό. Με αποκορύφωμα αυτό που έπαθε ο φίλος μας ο Λάσο. Κάτι έπαθε εκεί ιατρικά κάπως. Τι ήταν αυτό, ρε παιδί, πραγματικά. Κόλλησε το μυαλό του. Δηλαδή, τι βλέπατε εκεί πέρα, δηλαδή, βλέπεις ότι έχει 44 δευτερόλεπτα. Έχουν γίνει φοβεροί διάλογοι, έχει κάνει λάθος χρήση των φάουλ, αλλά εκεί μας πιάνει ο ξερολισμός και λέμε πράγματα τα οποία ξέρεις. Πολλές φορές το δημοσιογράφο λες, άμα ο ξερολάς. Δεν είναι ο ξερολάς, δεν είναι ο ξερολάς. Και στο τέλος έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αφού τα λέμε λοιπόν αυτά εκεί μεταξύ μας, είμαστε με τον Σπύρο, τον Γιάννη και αυτά, του λέω εντάξει, σταματήστε για λίγο, όλα τα ξέρουμε. Κάνει και το τέταρτο φάουλ ακόμη πιο τραγικό. Εκεί πια σταματάω και λέω και εγώ πώς το έκανε αυτό. Αν το θυμάστε, που είναι στα 17 δευτερόλεπτα, κάνει φάουλ στο Λάρκιν στα 3 δευτερόλεπτα και κατεβάζει το χρονικό στα 14. Ναι, ήταν. Από τα 3 πήγε 14. Με 17 υπολοιπόμενα. Όχι, νομίζω 0,3 έμενε. Όχι, 3,5. Όταν ξεκίνησε την επίθεση η Ρεάλ είχε 44 δευτερόλεπτα. Αυτό εκεί γίνεται το πρώτο. Εκεί γίνεται το τρίτο δηλαδή. Το τέταρτο είναι εγκληματικό. Και μετά φτάνουμε στην κορύφωση του δράματος που ο Χάγκα στα 10 δευτερόλεπτα τον κοιτάει κιόλας. Τον κοιτάει. Πήρε την μπάλα και ο Πλάις. Εντάξει, ο Πλάις ήταν και φοβερή μέρα εκείνη. Και πώς είναι ο Χάγκα και τον κοιτάει τον προπονητή, τον βλέπω εγώ με τα μάτια μου τον Λάσο, κοιτάει το χρονόμετρο και του κάνει. Περίμενε. Κόλλησε. Μπορεί να πίστευε και ότι κέρδιζε. Μπορεί να πίστευε τα πάντα. Οι συνεργάτες είναι εκεί, δεν φταίνει και βοηθεί. Φταίνει η βοηθή. Χάνουμε. Ναι, φάουλ. Φταίνει ίσως να έπρεπε να υπάρχει και μία. Αλλά απ' την άλλη φαίνεται ότι είναι και καλή ομάδα. Ότι είναι ομάδα με νόμους. Δηλαδή γιατί λένε πολλοί, γιατί δεν πήγε ένας μόνος του μωρέ αυθαίρετα να κάνει το φάουλ. Ναι. Θα μπορούσε να πάει ένας παίκτης να κάνει το φάουλ εκεί μόνος του. Τι να πεις. Αυτό όμως το Δωρή μου δεν έχει κάτι άλλο να θυμάσαι. Εντάξει, αυτό θα το θυμάται ο Γιώργος σίγουρα. Όλοι στο Star Arena ήταν Έλληνες ή είχαν έρθει και Σέρβοι? Ήταν το αναμένο. Είχε λίγους. Λίγους. Πιο πολύ ήταν Έλληνες. Είχε λίγους. Στο πάνω διάζωμα είχε λίγους. Έλληνες. Το ετοίμαζαν οι Ολυμπιακοί αυτό. Πήραν λίγο και το αίμα τους πίσω από το 18. Ναι. Που το περίμεναν και αυτό. Και από το 17 και το 15 που έπαιζε εκτός. Όχι, το 18 λέω ήταν να γίνει στο Βελιγράδι. Άξιζε ο Ολυμπιακός να παίξει ένα Final Four γηπεδούχος. Το έπαιξε και το χάσε. Εντάξει, ναι, σημαίνει. Θα του παίρνει ρεάλ. Ξέρεις πόσα άτομα έχει ρεάλ. 47. Τι λες, ρε. Σου μέτρησα. Πάνω αριστερά. 47 άτομα. 47. Και το... αγωνιστικά λίγο Ολυμπιακός. Αθλητική εκπομπή θες να κάνουμε. Λίγο, ρε παιδί μου. Τώρα εδώ δεν σε αφήνει. Δεν μπορείς. Πονάμε. Εγώ και εγώ νομίζω ότι θα λέγαμε για αυτά που έρχεστε και μου λέτε μέσα. Όχι, πλάκα σε κάνω. Ό,τι θέλετε. Ρε παιδί μου, εγώ νιώθω λίγο ότι ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Δηλαδή, ότι αν περνούσε, θα. Δεν σου λέει θα το έπαιρνε. Ήταν εκεί. Συμφωνώ μαζί σου. Ήταν εκεί. Απλά δεν ξέρω. Όχι. Θα έχει και του χρόνου και την ευκαιρία. Για να τα πούμε καταθέτοντα και τι εμπειρίε και τι παραστάσει, ήταν ευκαιρία να πάρει την Ευρωλίγα. Ναι.
ήταν καλά. Η ομάδα, δεν υπήρχε μεγαθύριο. Είχε 12.000 και βάλε κόσμο και στον τελικό θα είχε 16. Ναι. Δεν υπήρχε κάποια ομάδα για να τον τρομάξει. Αλλά ο Μίσιτς πήρε την απόφαση μόνος του. Αυτό. Εντάξει, για μένα δεν φταίω. Αυτό είναι το τελικότερο, το τρίποντο στο τέλος. Πέντε λεπτά δεν μπορούσες να βάλεις γκολ. Αυτό ήταν και οι δύο ομάδες. Ναι. Καλά, έτσι ήταν όλο το Final Four. Ξεζουμισμένες δεν είχαν. Έτσι ήταν όλο το Final Four. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Τι να κάνουμε. Άρα δεν θες, ας πούμε, εσύ θες Final Four να μείνει, δεν θες αυτό που λέει ο Ιτούδης να πάει. Όχι, με τίποτα. Ο Ιτούδης το λέει γιατί το συνέφερε. Το λέει γιατί. Ξέρεις, η αθλητική είναι και λίγο. Ναι, με πρώτο το Γιάννη Φιλέρη, ας πούμε, και το Σκουντή είναι και λίγο, ξέρεις, να ισορροπούν την καλή κουβέντα. Δεν είμαι αυτή τη σχολή. Εγώ ό,τι νιώθω το λέω. Ο Ιτούδης, από τις πολλές λαχτάρες που του κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί τότε το είπε, δεν άντεξε και είπε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο το Final Four, είναι γιορτή το Final Four, είναι δικαίωμα της Άλγηρης να έχει κι αυτή ένα 25% να πάει. Είναι δικαίωμα του Ολυμπιακού κάποτε να πάει στην Κωνσταντινούπολη με ένα 25%. Είναι δικαίωμα του Παναθηναϊκού να πάει στην Πολώνια. Στην Πολώνια, ναι. Ναι, με ένα 25%. Είναι δικαίωμα. Όχι, δεν θέλω φαίνα. Δεν θέλω playoff. Δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω. Εντάξει. Και για τον κόσμο νομίζω είναι πολύ πιο ενδιαφέρον το Final Four. Ένα match, championship game. Playoff και τι, παίζουμε τελικούς και τι. Να πηγαίνουν έρχονται. Στην Ελλάδα, και καλά NBA και τέτοια. Και έγινε, ναι, και μια χρονιά στο. Το έγινε την πρώτη χρονιά, είσαι πολύ σωστός. Ναι. Έγινε την πρώτη χρονιά. Το πήρε η Κίντερ απέναντι στην Τάου Κεράμικα τότε. Στην Τάου Γκρες. Το είδαν στην Ευρωλίγα και το έκανα Final Four. Τις ελληνικές ομάδες όλες τότε. Είναι γιορτή το Final Four. Γιορτή. Εδώ έχει πάει ο Γρουσούζης σε δύο και έχουμε χάσει. Τρία, πόσα. Σε τρία έχω πάει. Δύο το έχει χάσει ο Ολυμπιακός και ένα το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Οπότε τώρα. Τρίτη φαρμακερή. Ναι, όχι, τώρα λέω όμως έφυγε από πάνω σου αυτό. Οπότε στο επόμενο θα πεις. Ναι, εντάξει. Θα πεις, παιδιά, εγώ δεν πήγα στο Βελιγράδι. Μα δεν ήταν και σερί. Είχα πάει το 10. Ναι, μετά, εντάξει, 12-13 το πήραμε όντως. Okay, αλλά 15 δεν ήμουν πάλι που χάσαμε. Εντάξει. Τώρα πώς είσαι, και πότε φεύγεις. Φεύγω την. Φεύγω Παρασκευή. Παρασκευή, αύριο. Αύριο. Γράφουμε Πέμπτη. Πώς έχει ημερομηνία, σήμερα 26. Γράφουμε Πέμπτη 26. Ναι. Για τον κόσμο που μας ακούει. Ο Παντελής ετοιμάζεται να πάει. Πότε μας ακούει ο κόσμος, για να πω. Ο Παντελής μας ετοιμάζεται να πάει στο Παρίσι. Έλα, ποιος τελικός ήταν αυτός τώρα στο Champions League. Τελικού Champions League δεν είμαι όπως στην Ευρωλίγκα. Τελικού Champions League πάω μόνο στη Λίβερπουλ. Είμαι ο παδός. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ είμαι. Πολύ ευθύς και ειλικρινής άνθρωπος. Πες ότι γινόταν. Δεν με ενδιαφέρει να πάω να δω. Εντάξει, άμα γίνει στο ΆΚΑ Μπαρτσελόνα Μπάγερν, θέλω να πάω να το δω. Αν μου πεις εσύ, να κανονίσουμε να πάμε μια εκδρομούλα να το δω, θα πάω. Δεν είμαι. Αλλά δεν θα το κυνηγήσω, δεν θα το κάνω να κλείσω. Έχεις να κάνω. Άλλα να κάνεις εδώ. Κάνω, ναι, θα το δεις. Να μαζευτούμε, να κάνουμε χαβαλέ. Ναι, να κάνουμε κάτι. Ναι, δεν έχω. Πες ότι γίνεται λάθος στα κανονίσματα και είναι το ίδιο Σαββατοκύριακο, Final Four με Ολυμπιακό. Και τελικό Champions League με Liverpool σε άλλη χώρα. Mm. Και σου λένε διάλεξε ένα από τα δύο. Πρέπει να πας ένα από τα δύο. Το Final Four ήταν Ολυμπιακό. Final Four. Χωρίς σκέψη. Χωρίς σκέψη. Είναι σαν να με ρωτάτε, σαν να μου πεις πρέπει να πας σπίτι σου να φας ή να πας να φας σε ένα πολύ όμορφο, φοβερό. Στο πιο αγαπημένο σου εστιατόριο και αυτά. Δεν έχω. Πιο πολύ. Καλά. Αυτοί είναι και καινούργοι. Δηλαδή, αλλάζουν αυτοί. Εγώ τα 17 μου δηλαδή ασχολούμαι. Δεν. Έχει ζήσει. Συνολικά πιο πολύ έχω δει την ομάδα παρά τη μάνα μου. Και έχει ζήσει. Μάνα μου, τα πάντα. Έτσι. Όλα. Μπορώ να σου πω για όλα. Από κανονικά, από κοντά. Ναι. Πρόσωπα, προπονητές, αυτά. Έχω φάει, έχω χρεωθεί. Όλα. Όταν έχω χρεωθεί ότι έφαγα τον τάδε προπονητή. Ναι. Αυτά που έχω κάνει πόλεμο. Έχω κάνει πράγματα. Αλλά πάντα με κριτήριο όχι επί προσωπικού για τον άνθρωπο. Ναι, έτσι. Δουλειά. Την δουλειά και την ομάδα και τη γνώμη μου. Ποιον δεν χώνευες καθόλου, ρε παιδί. Είχα οι κόντρες μου που στο τέλος βέβαια δικαιώθηκα. Δεν θέλω να δικαιώθηκα γιατί μετά, δηλαδή με τον ένα τα είπαμε στο Ευρωμπάσκετ το 13 της Σλοβενίας και μιλάγαμε μια ώρα και μου έλεγε πόσο δίκιο είχα τότε. Ήταν ο Ζούρος. Mm. Που ο Ζούρος τα έκανε όλα λάθος, καθαρά από απειρία και από νοοτροπία. Το μελετάγαμε σήμερα, δεν ξέρω. Ναι. Φοβερά κείμενα. Έχουν γραφτεί φοβερά κείμενα για τον Ηλία. Ναι. Και Σάκοτα.
Τσάκωτε. Γκέρσον, Μπλατ. Γκέρσον και Μπλατ πριν καν έρθουν. Με τον Μπλατ κιόλα, επειδή είχαμε προχωρήσει και τεχνολογικά τα έλεγα πριν, έλεγα ότι δεν υπάρχει. Θα σας πω κάτι και μάλλον θα υποχρεωθείτε να συμφωνήσετε από τη στιγμή που είστε υποστηρικτές του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα, ειδικά στο μπάσκετ, που δεν μπορεί να έχει προπονητές, γλυκά το λέω και συσσαγωγικά, που δεν είναι αυστηροί, που δεν είναι δικτάτορες. Μάλλον το δικτάτορες που δεν βάζουν νόμους. Δεν μπορεί να έχει χαλαρούς ανθρώπους με φιλοσοφία άλλη. Εντάξει, αυτό ο Γκέρσον ήταν πολύ χαλάρος άνθρωπος. Ο Μπλατ ήταν πολύ χαλάρος άνθρωπος. Ήταν τελείως Αμερικάνικος. Ήταν ακριβώς. Εμπιστευόταν περισσότερο τους παίκτες. Το σωματείο αυτό δεν μπορεί. Το σωματείο αυτό πρέπει να τους έχεις σε μία σειρά όλους. Είναι πολύ δύσκολο. Όπως έχει και ο Σφαιρόπουλος, 4 χρόνια στον Ολυμπιακό, είναι 30 σαν θρακοχείο. Φαίνεται και από τις επιτυχίες που έχουν κάνει συγκεκριμένοι προπονητές. Δηλαδή συγκεκριμένου προφίλ. Και ο Σφαιρόπουλος μπορεί να φαινόταν στην κάμερα, όπως λένε, αλλά ήταν ένας άνθρωπος. Ναι, και ο Ντούντα. Και για παίκτες όμως. Δηλαδή όσοι έχουν κάνει επιτυχία. Είναι πολύ. Και για παίκτες. Παρότι εγώ πάντα με τους παίκτες είχα υπέροχες σχέσεις. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που στη φιλοσοφία μου, εσείς το ξέρετε και όλα, το έχετε καταλάβει. Είμαι πάντα με τους παίκτες και τους προπονητές. Δεν είμαι με τις διοικήσεις και με όλα τα υπόλοιπα που κάνουν κουμάντο. Αυτή είναι. Πρέπει να σωστεί. Αλλά και με παίκτες. Όταν κάποιος παίκτης δεν ήταν, έβαζα. Και ήμουν και πολύ δίκαιος. Και είμαι. Δεν κάνω αυτό που κάνουν πολλοί. Εντάξει με τους Έλληνες. Επειδή ο Έλληνας θα σε διαβάσει, θα σε ακούσει, θα σε πετύχει στον δρόμο και αυτά. Θα σου δώσει πιο εύκολα. Ναι, ενώ αλλάξτε τα φώτα στους ξένους. Όχι, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και Έλληνες. Ό,τι να είναι. Εντάξει, ξέρεις τι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, γιατί είναι μέρος ότι είναι δουλειά, ρε παιδί μου. Τι, εσύ κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή και, δεν είναι, δηλαδή... και είναι και πιο απλό. Άμα λες τη γνώμη σου απλά σωστά και με επιχείρηματα. Αυτό. Ναι, ναι, και σε εκτιμάνε όλοι. Ακόμα και οι ίδιοι. Ακόμα και οι ίδιοι θα σου πει, εσύ μήπως εντάξει, με αδικείς λίγο να το συζητήσουμε να κάνουμε. Πάντα καλοπροαίρετα, από εκεί ξεκινάω. Όχι να. Ξέρετε πολύ καλά ότι και η δημοσιογραφία υπάρχουν κατά καιρούς άλλοι που πάνε επί προσωπικού, επί τέτοιο. Αυτά είναι αηδίες. Αηδίες. Φιλίες έχεις κάνει με. Πολλές. Βέβαια, πολλές. Χωρίς να έχω πειραστεί. Και τώρα έχω πολλοί φίλους αθλητές. Και ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες. Αλλά δεν υπάρχει. Το ξέρουν. Δηλαδή, έχω τσακωθεί κιόλας για αυτό. Και ρε Παντελή, τι έγραψες. Ναι, όχι, καλά, ρε, εσύ και αυτά. Και έχουμε πει, έχουμε βγει και έχουμε πει, κοιτάξτε, να δεις, δεν με ενδιαφέρει. Τέλος. Άμα είναι, μην δεν ξαναμιλάμε. Αυτό. Αλλά και αυτοί το ξέρουν. Ναι, ναι, βέβαια, κάνεις φιλίες. Άμα είσαι και. Γενικά, εγώ είμαι και πολύ προσεγγίσιμος, κυρίως από τους ποδοσφαιριστές. Γιατί πάντα γινόταν αυτό. Πρώτον, εγώ έπαιζα μπάλα. Πήγαινα στις προετοιμασίες λοιπόν, έκανα ρεπορτάζ μπάσκετ. Ήμουνα σε όλες τις προετοιμασίες του ποδοσφαίρου, βλέπανε έναν τύπο που παίρνει την μπάλα, κλώτσαγα, έκανα φαουλάκια μόνος μου. Αυτοί ξέρεις, γελάγανε, χαλαρώνανε. Δεν με βλέπανε ως αυτόν που, που τους κυνηγάει όλο το χειμώνα και τους γράφει και κάνει. Οπότε πιο εύκολα μου ανοίγονταν, πήγαιναν με. Είχαν ένα ρεπό, πάμε για έναν καφέ. Έλα, πάμε. Και δεν τους μιλάγαω για μπάλα και δουλειά. Και περνάγανε καλά γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Θέλουν να είναι ξέγνιαστοι. Στην προετοιμασία πώς περνάς, δηλαδή, okay, οι παίκτες σιώνουν στην προπόνηση. Και εσύ πας στην προπόνηση. Αυτό, ο δημοσιογράφος. Πιο κουρασμένος από τους παίκτες. Κάνεις ό,τι κάνουν οι παίκτες και όταν ξεκουράζονται οι παίκτες, συγγράφεις. Ναι. Το πιάσεις. Έγραφα τις προετοιμασίες τα μεγάλα χρόνια, τα φοβερά χρόνια. Έγραφα πάνω από 12.000 λέξεις. Ζέφελντ. Ναι. Αυτές τις ομαδάρες του Μπάγεβιτς και μετά. Σόλιτ και όλους αυτούς. Μ' αρέσει, λέει ο Σόλιντ, μας έκανε τραπέζι το πρώτο τέτοιο. Ξέρεις, πολύ χύμα πάντα. Μ' αρέσει το παραπέντε. Του λέω, coach, πρόσεχε, του λέω τις επιλογές σου γιατί μην φύγεις έτσι από το Ρέντι. Και γέλαγε, είχε πεθάνει στο γέλιο. Το έγραψε το μπλοκάκι. Ναι, αλλά ήταν και άλλοι που διαφωνούσαμε. Με το Λεμονί, ας πούμε, δεν είχα εγώ καλές σχέσεις που είχαν όλοι. Ναι, δεν είχα καλές σχέσεις. Γιατί έγραφα τη γνώμη μου, ρε παιδί μου. Αν μάθεις κάτι, πες ότι μαθαίνεις ένα υποθετικό σενάριο. Κάτι για τον Ολυμπιακό τώρα, μια τρομερή κόντρα, δεν ξέρω, του Μπαρτζόκα με κάποιον παίκτη. Ναι. Θα τη γράψεις ή θα την κρατήσεις για να. Θα κάνει ρεπορτάζ πρώτα. Πολύ σωστή ερώτησή σου, σου απάντησε ο Θοδωρής. Πες ότι το επιβεβαιώνεις με το ρεπορτάζ. Σου απάντησε ο Θοδωρής και κάνεις και πολύ σωστή ερώτηση και με περσάρει σωστά. Γιατί γίνεται. Όσο αυξάνονται τα χρόνια, αυξάνεται και η άνεσή σου. Αλλά αυξάνεται και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείς. Όταν είσαι πιο μικρός, αν είσαι καλός, είσαι και πιο αδίστακτος. Γιατί θες να αποδείξεις κιόλας. Το πιάσες. Έπεσες μέσα. Ο Παντελής προδεκαετίας, μέσα από τοίχο.
και θα το είχε βάλει και θα το είχε κάνει. Ο Παντελής ο τωρινός, όχι έτσι θα το κρυβε. Θα προσπαθούσε ακόμη για να το λύσει. Ναι, παιδιά. Ναι, όχι έτσι. Αλήθεια σου λέω. Γιατί μπορεί να το κάνει. Ναι, ναι, ναι. Δεν το λέω τώρα, δεν πουλάω κάτι. Γιατί μπορεί, γιατί ο Παντελής. Δηλαδή, θα σου το πω ρε παιδί μου για να το καταλάβει εσύ που το λένε ορισμένες φορές τα παιδιά για να μην πειράζουν στα αεροπλάνα. Δηλαδή, όταν ο Παντελής έκανε αυτή τη δουλειά, αυτή που ρωτούσε, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι σπούδαζαν στα Αμερική. Ο Μπαρτζόκας έπεσε στο Μαρούσι. Οι άλλοι τους αλλάζανε πάνες. Στον Παπα-Νικολά, παράδειγμα λέω. Οπότε, δεν είναι για τον Παντελή κάτι να του πει Γιώργο. Καλά, ρε Γιώργο. Τελειώνει η χρονιά και πλακώνει με τον Κώστα. Ελά, δω, ρε. Τι είναι αυτά. Γιατί αν αυτοί ξέρουν ότι το ξέρει. Και δεν το γράφει. Το ξέρει ο Παντελή. Ναι. Όχι. Ναι, και γενικά βέβαια είναι και τι εμπιστοσύνη κερδίζει κάποιος και με τα χρόνια και πώς βλέπεις και εσύ, πώς μιλάμε συνεντεύξεις. Ναι, 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 ναι. Πώς μιλάνε με άλλους τα παιδιά. Ξέρεις, αυτό δεν είναι. Δεν είναι ότι, αυτό, ότι εγώ είμαι ο Θεός και οι άλλοι είναι τίποτα. Όχι. Όλη μια χαρά είναι. Υπάρχει μια προσωπική. Ναι, 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 και άνεση και εμπιστοσύνη. Και εμπιστοσύνη. Οπότε μπορεί άνετα να σου κάνει τη βλακεία, ξέρει ότι δεν παρεξηγήσει. Α, κάνω τώρα την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ό,τι θες, απαντώ τα πάντα. Επειδή δεν μιλάω στη δική μου εκπομπή, μιλάτε εσείς. Μπαρτζόκα Σπανούλη, ποια ήταν η σχέση τους? Η σχέση τους του Μπαρτζόκα με τον Σπανούλη ήταν φυλακισμένη. Για πότε? Συγγνώμη κιόλας, γιατί είναι δύο περίοδοι. Ας ξεκινήσουμε από την περσινή σεζόν. Η περσινή σεζόν ήταν η χειρότερη περίοδος της σχέσης τους από την άποψη ότι ο Βασίλης ήταν ο Βασίλης, 1-0. Δεύτερον, ένας άνθρωπος πήγαινε πρώτος και φύγε τελευταίος. Ένας άνθρωπος τον οποίο ήξερε όλο το γήπεδο ότι είναι εκεί, για αυτούς. Ήξεραν και οι συμπαίκτες του ότι ήταν εκεί. Και αυτό ήταν και λίγο και θετικό αλλά και αρνητικό, κατάλαβες ότι και αυτός δεν έπαιζε, μετά ήταν το κλίμα έτσι. Και απ' την άλλη ήταν ο Γιώργος ο οποίος προσπαθούσε από πέρυσι να δείξει σε όλους σας ότι θα γυρίσει τη σελίδα. Το περίμενα πιο δύσκολο το καλοκαίρι. Αν έλεγε ο Σπανούλης το καλοκαίρι, εντάξει δεν είναι χαζός. Είχε καταλάβει προφανώς. Αλλά πες ότι έλεγε: εγώ θέλω να μείνω όλο ένα χρόνο. Θα έμενε. Το συζητάμε. Θα έμενε. Απλά θα ήταν πλέον ξεκαθαρισμένο και από την πλευρά του Μπαρτζόκα ότι αυτό που έκανε πέρυσι νομίζω ότι θα το είχε ξεκαθαρίσει μια και καλή και στο. Καλά και στους Αγγελόπουλους και στον ίδιο το Βασίλη και νομίζω ότι θα το ξεκαθάριζε και στον κόσμο. Εδώ είχε κάνει και μια δήλωση, δεν θυμάμαι καλά. Θυμάστε, είχε παρεξηγηθεί και λίγο. Που του λέγανε. Που είχε πει καλά. Ο κορονοϊό μπορεί να έχει μέχρι. Κάπου του είπαν ότι ο Βασίλης να σταματήσει τώρα που έχει κορονοϊό, που δεν έχει κόσμο. Και κάτι είχε πει, νομίζω. Όχι, κάτι είχε πει, νομίζω. Ναι, είχε κάτι, πει κάτι. Κάτι θυμάμαι. Και πότε κορονοϊό. Αλλά δεν είναι, ρε παιδιά, εντάξει. Είναι τόσο μεγάλος ο Βασίλης. Καλά, δεν. Και τόσο καλός προπονητής ο Γιώργος. Που εντάξει τώρα, αυτά είναι. Πιο πολλή ιστορίες για. Ναι, εντάξει. Για θέματα. Τι ακριβώς έτσι γίνονται αυτά. Ευρωπάσκετ, τι βλέπεις? Είχε το Σβέντ, είχε το Ναβάρο, του πέσαν και όλα του Μπαρτζόκα. Του πέσαν όλοι αυτοί. Και ο Ναβάρο με Μπαρτζόκα τελείως. Και τότε, ναι, του πέσε και ο Σπανούλης. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση ο Ναβάρο. Ελλάδα, Ευρωπάσκετ, πες μας. Μια χαρά θα είμαστε. Θέλω να πιστεύω. Αλλά όσο εκεί. Πάω με λαχτάρα, μεταδίδω όλα τα παιχνίδια, ουρλιάζω και στο τέλος. Ναι, θα πάω. Πρώτα Θεός. Πώς είναι τώρα με. Ρε παιδί μου, έχουμε φτιάξει πλέον μια εθνική. Τώρα θα σου πω, Θοδωρή, τι είναι. Έχεις δίκιο. Ξέρω πριν ερωτήσεις. Ξέρω τι θες να πεις. Θες να πάρεις τώρα τη γυναίκα, τον πιτσιρικά, τους φίλους σας εκεί, να πεις του μικρού, έλα εδώ να δεις τώρα τη χώρα σου που θα τους διαλύσουμε όλους. Και κινδυνεύεις να δεις το Γιάννη να μπαίνει να μπερδεύεται, να μην δίνει την μπάλα. Θα δεις τους άλλους και θα λες: έχω 12 παικταράδες. Και αποκλείομαι. Αυτό. Είδομαι, τι να σου πω. Με τον Ιτούδη. Τι να κάνει, δεν είναι θέμα τώρα. Και οι άλλοι καλοί. Όλοι. Εντάξει, νομίζω ότι θα είμαστε καλύτερα με τον Ιτούδη. Θα βάλει κάποιες αρχές τουλάχιστον. Τώρα θα το. Θα πάμε με την καλύτερη δωδεκάδα ενδεχομένως όλων των εποχών. Ναι. Αυτό λέει. Δηλαδή είναι. Κοίτα, και έχει τον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Αυτό είναι κάτι που δεν είχαμε ποτέ. Ποτέ. Είχε μια φυγή τη Ευρώπη κάποτε. Είχε φοβερή ομάδα, ξέρω εγώ, το 2005. Και στην Κίνα τον είχαμε το Γιάννη. Δεν ήταν ο καλύτερο του κόσμου. Ακόμα καλύτερο τώρα. Εντάξει, ρε παιδιά, έγινε με εκείνη τη χρονιά. Ναι, εντάξει. Μετά.
Αλλά εντάξει, τον περιμέναν, του κάνανε τον Βάραγαν. Ήταν η πρώτη χρονιά MVP, δηλαδή οκ, okay, ξέρεις. Έπαιρνε και φορά και τον περίμεναν και έπαιρναν επιθετικά φάουλ. Προσπαθούσε ο Σλούκας να καταλάβει. Δηλαδή είναι NBA, μαζί με τον Καλάθι. Δεν είναι εύκολο. Σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί είναι πολύ καλοί παίκτες της ομάδας τους. Μα σκέψει ναι, ότι. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Βλέπεις το Μιλγόκι. Παίρνει την μπάλα ο Γιάννης και την παίρνει και κατεβάζει. Τώρα, ο Καλάθης τι θα κάνει. Θα πάρει την μπάλα. Ο Σλούκας, τι θα κάνουμε. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι και να περιμένουμε λίγο να ρολάρει η ομάδα. Και είμαι και εχθρός του Βασιλακοπουλικού δημιουργήματος. Το είχα πει και στον ίδιο. Και όλα αυτά. Εχθρός αυτών Θεοδωρή μου, αυτών των καταστάσεων που των πανηγυρτζίδικων που στείναμε κάθε χρόνο με αυτά, με τα Ακρόπολης και με αυτά. Το Ακρόπολης έχει. Το παίρνει πάντα η Ελλάδα. Ακριβώς, το Ακρόπολης έχει δώσει πράγματα σίγουρα, είναι ιστορικό τουρνουά. Τα τελευταία χρόνια μας έχει κάνει και κακό. 17.000 κόσμο, ένα καλό αποθέωση, χαμός. Πάμε, ξέρεις σκοπανάγαμε. Για να υπερασπιστώ λίγο τώρα. Και μετά από 5 μέρες. Απλά είναι ευκαιρία να δει ο κόσμος τον Αντετοκούμπο να παίζει από κοντά. Που δεν το. Εντάξει. Δηλαδή δεν έχεις και πολλές ευκαιρίες να δεις ο Γιάννη να παίζει. Γιατί δεν τον είχε στο παγκόσμιο Ακρόπολης πριν την Κίνα. Αυτό λέω. Ότι αν δεν τον παίξει, έχουν κάθε τόσο. Αν δεν παίξει και σε αυτά, να τον δεις από κοντά να παίζει. Βρε, εγώ δεν λέω να μην γίνει τα τουρνουά. Αλλά να υπάρχει σωστή βάση και σωστή σκέψη. Να μην σε ευνοεί η διετσία. Και αυτό. Και αυτό. Ναι. Τι μας νοιάζει, γιατί να κερδίσουμε στο Ακρόπολης. Το θέμα μας είναι να δούμε την ομάδα μας. Το θέμα είναι να δούμε καρεκλές όπως είχαμε δει το 2000. Ξέρω. Πολύ. Την έφαγε ο Μπορίς που πήγε να χωρίσει. Και με Big Sofo που κυνηγούσε. Ποιο Sofo προσπαθούσε για αυτούς, ναι. Φοβερό. Δεν είπαμε για το Σάββατο, βέβαια. Τι βλέπεις. Δεν θα κάνει πρόβλεψη. Έχει πρόβλεψη. Δεν θα κάνω. Τι μάτς περιμένεις. Θέλω να το πάρει Λίβερπουλ, αλλά... Στο προηγούμενο Λίβερπουλ Ράλι ήσουν, να. Ναι, στο Κίεβο. Να ήμουν. Αυτό ήταν στο Κίεβο, ναι. Ναι. Ήταν ένας από τους λόγους που στο Βελιγράδι είχα άγχος μη γίνει ντεζαβού. Το 18 το πήρε η Ρεάλ. Και στη... Στο Βελιγράδι με αντίπαλο τουρκική ομάδα. Τη Φενέρ τότε. Ήταν η Φενέρ, του Λούκα. Και λέω πάει, την κάτσαμε. Αλλά Μίσιτς, Λάσο. Τέλος πάντων. Μπορώ όμως φέτος να καθίσω, άμα θέλετε, standing ovation μία ολόκληρη ώρα και να χειροκροτώ την ποδοσφαιρική Ρεάλ για αυτό που έχει κάνει στο Champions League. Είναι απίστευτο. Εντάξει, είναι το τεράστιο σύλλογο. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη. Ό,τι και να υποστηρίζουμε. Μα και αυτό που κάνει στο μπάσκετ δεν μου φάνηκε. Δεν είναι σύλλογο και στο μπάσκετ. Έχω πει στην εκπομπή, δεν σταματάει τον πόλεμο ο Πάπα. Η φανέλα τη Ρεάλ, αν την πετάξει στη γη, θα σταματήσει τον πόλεμο. Απίστευτο. Είναι τεράστιο σύλλογο. Αυτό. Τώρα όλα τα άλλα είναι η εποχή. Καμένα και τα παιδιά, οι παίκτες. Δηλαδή είναι μια ματσάρα που αν την βλέπαμε πριν 3 μήνες θα βλέπαμε και άλλες ταχύτητες ενδεχομένως. Τους έχουν διαλύσει οι παίκτες. Τους έχουν διαλύσει οι παίκτες. Έχει και μουντιάλ. Μα είναι αφού είναι 63. Δηλαδή το 63 έγινε η πρώτη ομάδα που πήγε σε όλα. Η Λίβερπουλ έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Ό,τι υπάρχει. Ναι, ό,τι υπάρχει φώναξε με η Λίβερπουλ. Αυτό. Είναι τυχερή ή άτυχη η Λίβερπουλ και η City αντίστοιχα που έχουν πέσει ταυτόχρονα. Ο Κλόπ είναι άτυχος που θα αποσυρθεί κάποια στιγμή και θα πει έφτιαξα στη Γερμανία μια υπερομάδα και με αποθέωναν όλοι και είχα πέσει πάνω στην Bayern και πήγα στην Αγγλία και έφτιαξα μια ακόμη μεγαλύτερη υπερομάδα και είχα αυτή τη City. Τώρα κατά τα άλλα εντάξει, χέρι είναι πάντα. Εγώ νομίζω ότι πάντα υπάρχει κάποιο. Ήταν η United και ήταν η Arsenal. Αν μου πεις η United είχε και 2-3 χρόνια από τα μόνη. Ήταν εντάξει, και η City ήταν μόνη. Ναι, και η City. Απλά τώρα η μία κάνει καλύτερη την άλλη, δηλαδή και αυτό. Αλλά δεν συγκρίνονται και δεν το λέω τώρα, πραγματικά δεν το λέω λόγω πάθους. Δεν συγκρίνονται, παιδιά. Η μία ομάδα μπορεί να πάρει όποιον θέλει και η άλλη ομάδα πηγαίνει με στοιχήματα. Δεν συγκρίνονται καθόλου. Θα έπρεπε να υπάρχει και ένα άλλο πρωτάθλημα, το παίρνει Liverpool. Μάλλον υπάρχει, το παίρνει. Καλύτερο προπονητή, ο Κλοπ. Καλύτερος τέτοιος, ο Σαλάχ. Πρώτος σε ασίστ, πρώτος στα γκολ. Αυτό, δεν τα παίρνει το σωματείο απλά, το κλαμπ. Τα παίρνουν όλοι οι άλλοι. Μαρία, στο τέλος φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο ρε, να πάρει το Champions League παρά το πρωτάθλημα Αγγλίας, την Premier League. Ναι. Κάτσε είναι στα τελευταία 5 χρόνια είναι τρίτος τελικός. Ναι. Γιατί είναι η πιο λίγα μάτς. Όχι, έχει φτιάξει μια δική της... Πες μας καμιά ιστορία από Κίεβο, από Κερκίδα, από τέτοιο. Πώς είναι να το βλέπεις με τους Άγγλους. Αυτές είναι ιστορίες. Αυτό είναι άλλο podcast. Πες τώρα έτσι λίγο, δώσε λίγο. Στην Κωνσταντινούπολη σου. Είναι ονειρικό να τους αντέχεις. Είναι ονειρικό.
Είναι άλλοι. Είναι, καλά, του ξέρετε κιόλα, δεν είστε και παιδάκια. Είναι άλλοι Άγγλοι. Mm. Δεν έχουν σχέση με άλλου, δηλαδή. Δηλαδή στη Μαδρίτη. Στο Κίβο, ρε παιδάκι μου, ήταν ένα άσπρο πέταλο. Όλο το υπόλοιπο γήπεδο ήταν κόκκινο. Όλη η πόλη ήταν κόκκινη. Ξεκίνησε ο αγώνας και φαινόταν, έκανε μπαμ, ότι η Λίβερπουλ θα κερδίσει. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου παιχνίδι να γυρνάει τούμπα από έναν τραυματισμό ανθρώπου. Mm. Παιδιά, με το που χτύπησε ο Σαλάχ, ήταν, έχετε δει, πώς είναι, ρε παιδί μου, όταν ο Θόρ χτυπάει το σφυρί κάτω και μαυρίζουν όλα και φεύγουν οι κεραυνοί και φεύγουν. Ήταν σαν να συνέφιασαν όλα, σαν να άλλαξε το σύμπαν όλο. Ξαφνικά έγινε κατήφορο στο γήπεδο υπέρ της Ρεάλ. Ήταν και ο άλλος. Ήταν και ο Κάριος. Μεθύστακας εκεί, τέλος πάντων. Ο μπάρμαν. Ναι, ο μπαρίστα. Ο μπάρισταν, τα πνίξε όλα. Ο μπάρισταν, ήμασταν στη Μαδρίτη την επόμενη χρονιά και ήταν στη Μύκονο. Σε κλαμπάκια. Ναι, είχα μπει εγώ από κάτω, Ελληνάρας, και έγραφα και εκεί να μείνεις και τέτοια. Από το. Εγώ πραγματικά. Βέβαια. Τέλος πάντων. Στη Μαδρίτη λοιπόν είχε κανονικά 30.000 Λίβερπουλ. 30.000 τότε να μην. Ναι, γιατί αυτοί δεν. Έβλεπες όμως άσπρες φανέλες, με οικογένειες, με έτσι. Οι δικοί μας δεν έχουν. Θοδωροί πίνουν. Δεν σταματάνε να τραγουδάνε. Το βράδυ κοιμούνται κάτω. Κάτω. Βρίσκουν εκεί μια γωνιά στην πόλη μέσα και κοιμούνται. Κανονικά. Και δίνουν όλο αυτό τον αγγλικό τόνο. Θα κλάψουν, θα ουλιάξουν, θα τραγουδήσουν τον ύμνο πιο δυνατά την προηγούμενη φορά. Και όλα αυτά. Εντάξει. Το αγαπάω γιατί έτσι μεγαλώσαμε και μου άρεσε που υπάρχει. Εντάξει, δεν θέλω να ανοίγουν κεφάλια, που τώρα πια δεν ανοίγουν και κεφάλια. Τους έγινε μάθημα το Χέιζελ και νομίζω στον κόσμο της Λίβερπουλ έγινε τεράστιο μάθημα, χωρίς να φταίει το Χίλσμπορο. Mm. Όταν είδανε τόσους νεκρούς εκεί πέρα, χωρίς να φταίνε από την αστυνομία τώρα και όλα. Και πάθαν και μεγάλη ζημιά, το ξέρετε, που τους χρέωσαν όλοι, χωρίς να φταίνε. Εντάξει, εδώ και μια πενταετία καθάρισε. Και έγινε, ακριβώς. Και οι τύποι δεν. Και είναι παντού, εμφανίζονται παντού. Είναι πάρα πολύ. Και θυμάμαι στην είναι Αθήνα. Περισσότεροι πάντα από όσου πρέπει να είναι. Στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, θυμάμαι, είχαν μαζευτεί εκεί όλοι και τραγουδούσαν. Αν μπείτε στην UEFA, θα δείτε και ανακοινώσεις. Αν γκουγκλάρετε, και εδώ οι φίλοι που μας ακούν, για να γελάσετε, θα δείτε ότι πάντα η πόλη που είναι host φτιάχνει ειδικό χώρο μόνο για τους φίλους του Λίβερπουλ, που γίνονται συναυλίες. Εκεί να πάτε να δείτε τα παιχνίδια. Α, εκεί, όσοι πάνε χωριστήριο. Η περιοχή του Παλάθιο. Ναι, και εμείς. Η περιοχή του Παλάθιο de los Deportes στη Μαδρίτη είχε δοθεί. Εκεί η Γκόγια, η περιοχή Γκόγια, είχε δοθεί όλοι για να πάνε εκεί στη Λίβερπουλ. Έχουν το δικό του τραγουδιστή. Πάει εκεί, λέει τους ύμνους, λέει τα συνθήματα, τραγουδάνε, ουρλιάζουν, κάνουν. Είναι μέχρι αρκετά... να μπει στο γήπεδο αυτά. Ναι. Πρωί. Και μετά φεύγουν όσοι έχουν. Είναι αρκετά καλή. Είναι αρκετά καλή. Οπότε ξυπνάς Σάββατο πρωί, βγαίνεις στην πόλη και πας εκεί. Αράζεις εκεί, μπυρίτσες, βόλτες. Ναι, το Σάββατο, ναι, και πάω πιο νωρίς στο γήπεδο. Ναι, βλέπεις λίγο άμπρα. Εντάξει, το Παρίσι είναι όχι. Εγώ πάω πάντα, ναι, πάω πάντα στους φίλους, πάντα. Το ξεκαθαρίζω αυτό για να είμαι και, και σωστός. Πάω, βλέπω, εντάξει. Γιατί έγινες Λίβερπουλ, πώς θυμάσαι. Ναι, βέβαια θυμάμαι. Βέβαια θυμάμαι. Πολύ καλή ερώτηση. Η Λίβερπουλ. Όλοι λέμε, ρε παιδί μου, διαλέγουμε ομάδες στο. Εντάξει, διαλέγουμε για κάθε χώρα μια ομάδα. Mm. Εμένα κριτήριό μου ήταν το χρώμα. Είχα δύο κριτήρια. Το ένα, ο συγχωρεμένος πατέρας μου ταξίδευε, τον ρώταγα εγώ μικρός, μπαμπά, τι ομάδα είσαι στην Ιταλία. Γιουβέντους μου λέγε. Ωραία. Τέλεια. Ήθελα να είμαι άλλη ομάδα. ναι, για να του κάνω πει να τον πειράζω. Δεν τον έβλεπα εγώ συνέχεια. Ταξίδευε και μου είπε, ναι. Δηλαδή στη Γερμανία ήταν Αμβούργο. Ο πατέρας μου πήγαινε με τα λιμάνια. Ναυτικός πήγαινε με τα λιμάνια. Μπαρτσελόνα πολύ στην Ισπανία. Οπότε εγώ στην Ισπανία ήμουν Athletic Bilbao, γιατί έπρεπε να βρω κόκκινες ομάδες. Είναι αυτό που δεν σας είπα. Αλλά με κρυφορεαλικά τέτοια, μόνο και μόνο για να πειράξω τον πατέρα μου. Αλλιώς δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, στην Ιταλία είδα που φόραγε η Ρώμα λίγο κόκκινα. Απλά τη Ρώμα λίγο την αδίκη. Δεν ήμουνα, γιατί τη λάτρεψα τη Λίβερπουλ στον τελικό. Απέναντι στη Ρώμα. Ακριβώς. Γιατί ήμουνα παιδί και είδα μια ομάδα να παίζει εκτός έδρας. Και ήταν κόκκινο. Και ήταν στο Ολύμπικο. Και ήταν εκτός έδρας. Έκανε ο Γκρόμπελαρ τα κόλπα του. Ναι, και λες εδώ είμαστε. Και τρελάθηκα. Και είμαι και Φέγενορτ από το Σουμπούτεο. Που η εμφάνιση είναι συγκλονιστική. Οπότε χθες ήσουν. Ναι, δεν με ενδιαφέρει, μωρέ, δεν με νοιάζει. Κοίταξε, η Ρώμα ήμουνα. Δηλαδή, ψαχνόμουν λίγο τι έκανε με Τότι. Είχα έρωτα με αυτό που συμβόλιζε ο Τότι.
Ναι, όχι ναι. Με τον άνθρωπο τότε. Ίσα ίσα δεν, ναι, λέμε, ναι, δεν είναι και πιο έξω. Λοιπόν, αλλά με αυτό, ότι καπιτάνο για πάντα και αυτά. Αρχηγός, ναι, ναι, οπότε το γούσταρα και λίγο τρέλα εκεί και αυτά. Αλλά Λίβερπουλ ήμουν από παιδάκι. Έχω αποθήκη με κασέτες Λίβερπουλ. Έγινα Λίβερπουλ λοιπόν με τον Νταγκλής, τον Τζον Γουόρκ, τον Μαρκ Λόρενσον, τον Τζόνστον, όλους αυτούς. Αυτή τη Λίβερπουλ εκεί προς το τέλος, εκεί που ήμουνα. Πόσο ήμουνα, 6, κάπου εκεί, 6, 7, εκεί. Κέρδισε 4-0 τον Παναθηναϊκό. Και προσπαθούσαν εκεί τότε να μου πούν, παρότι Ολυμπιακοί, να μου εξηγήσουν ότι είναι μια ελληνική ομάδα. Εκεί έπαιρνα το πρώτο μάθημα ελληνικής ομάδας και αυτά. Ένα μάθημα το οποίο δεν το πέρασα ποτέ. Εκεί. Αυτή ήθελα να κερδίσει η Λίβερπουλ. Τι να κάνω, συγγνώμη. Τα έχω πει και στην εκπομπή σου, Σαββατέλη. Τα έχει πει, ναι, το ξέρω. Ναι, ναι. Ελληνική ομάδα, κάθε ομάδα είναι, παίζει για την ιστορία. Δεν ναι, παίζει για τη χώρα. Έχει μετά. Αυτό. Μετά την έβλεπα πάντα, τα χρόνια ήταν δύσκολα. Κανα κύπελο αν παίρναμε. Καλά, ναι. Εγώ ήμουν Manchester United. Καλά. Ακραίος. Μέχρι... Δεν ήταν καλή τότε που ήμασταν εμείς. Όχι. Που ήμουν, με Bailey, τερματοφύλακα τον Ξανθό, Whiteside. Εγώ ήμουν Leeds. Ναι. Leeds. Ήμουν Leeds το 92 πριν το πρωτάθλημα. Πολύ στην Ελλάδα. Πολύ στην Ελλάδα. Μετά με το που φεύγει ο Καντονά, γίνομαι Manchester United λόγω Καντονά. Uh-huh. Και με το που σταματάει ο Καντονά. Uh-huh. Αρχίζει και εμφανίζει, μου λέει ο πατέρας μου, Owen, μου λέει, αυτός είναι ωραίος, κάπου τον είδα. Ναι, ναι, και μ' άρεσε ο Owen και έγινε αυτό. Αν σας πω γιατί έγινε από Liverpool, θα απορρίσετε. Πες, γιατί δεν απορρίζω. Και εγώ συμπαθούσα τη United και έγινα Liverpool, επειδή το 96 το Euro αγάπησα την Τσεχία, την εθνική. Για Σμιτσέρ. Για Μπέργκερ. Πάτρικ Μπέργκερ. Τρελάθηκα με τον Μπέργκερ. Εντάξει, γενικά σου άρεσε και το όνομα, εσένα για άλλους λόγους. Όχι, όχι, όχι. Μου άρεσε το μαλλί, μου άρεσε το στυλ, το αέριο. Τον Μπέργκερ, ναι, ναι, ναι. Του άρεσε και τον Μπέργκερ, λέω. Και θυμάμαι να είμαι σπίτι, ναι, να βλέπω highlights Premier League και να βλέπω Μπέργκερ και Μπέργκερ και λέω εδώ είμαστε. Εσύ βγάζει Ολυμπιακό. Αυτό. Καλά, ναι, και λέω εδώ είμαστε. Παιδιά, Λίβερπουλ, Μπέργκερ τελείω. Και από τότε. Μια τελευταία ερώτηση. Πώς θα τη βγάλουμε, ρε Σπαντέλη, τώρα μετά το Σάββατο που τελειώνουν τα θέματα? Υπομονή, έχουν φροντίσει γι' αυτό. Η ερώτηση τα θέλει από αυτό σου, δεν φταίω εγώ. Θα σα ψυχοπλακώσω. Έχουν φροντίσει γι' αυτό οι ελληνικές ομάδες. Μην ανησυχείς. Ναι, μωρέ, εντάξει, ισχύει. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν. Εντάξει. Έχουν φροντίσει. Και λίγο τελικούς μπάσκετ. Ναι. Όχι, θα ξεκινήσουν. Ξεκινάνε. Ναι, προετοιμασίες. Έχω και εγώ μια τελικά. Τρίτη προκριματική. Πω και αυτή είναι η κάτι. Τρίτη. Κακομοίρα. Η ομάδα σου θα παίξει δεύτερο. Δεν ξεκουράζονται, ρε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δεν είναι λίγο χαλιά που το έχουν κάνει. Ναι, είναι. Που του βάζουν και λε και είναι άλογα. Είναι. Στον υπόδρομο. Είναι, αλλά όσο πουλάνε, όσο πηγαίνει εσύ και κάθεσαι και παίρνει και την πιτσούλα σου και βλέπει και τρώει την πιτσούλα. Πολύ ωραία πιτσούλα. Η αεροτελεστία με τον άλλο. Ναι, ναι, ναι. Πού στο σεφ. Πάντα, πάντα. Πάντα πριν το έχει τα άλλα δύο. Ναι, δύο, ναι. Δύο. Να του το δώσω. Να κάνω κι εγώ μια τελευταία ερώτηση λίγο. Πε ότι σπάει ο διάλογο στο ποδάρι του. Ωραία. Και χάνει ο Ολυμπιακό το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Θα γυρίσει αυτό το κλίμα τούμπα. Ναι. Θα γυρίσει. Δεν θα πει κανείς, μα πήγαμε στο ποτέ. Φένα. Και δεν πρέπει να το πει. Ναι. Θα είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Αυτή η ομάδα, έτσι όπως είναι δομημένη. Βγάζει υγεία. Και έτσι όπως είναι. Και όπως είναι και η διαφορά με τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Και όπως είναι. Θα είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Θα σκεπάσει άλλα κι άλλα. Και θα είναι μία τεράστια αποτυχία για τον Ολυμπιακό. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά γιατί ήθελες να πας έτσι, νεκροθάφτης μια ζωή. Όχι, εγώ πιστεύω. Και εγώ είδες, όταν είπες για δύο μας το σεφ, κούνησα το κεφάλι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν είναι εκεί. Το τρίτο θα είναι και το της απονομής. Τι βγάλα τώρα σήμερα. Με τα αθλητικά σας, Πριν κλείσουμε, πριν αποχαιρετήσουμε τον Παντελή, να πούμε, αφού είπαμε για τις επιδόσεις του Ολυμπιακού, τις επιδόσεις της Λίβερπουλ, εδώ όλα που έχει δει από κοντά, να πούμε και τις επιδόσεις του Samsung Galaxy. Γιατί το νέο Samsung Galaxy S22 Ultra είναι πλέον γεγονός και έχει τις καλύτερες Galaxy επιδόσεις ever. Που σημαίνει ότι είναι ο ταχύτερος επεξεργαστής που υπήρξε ποτέ σε Galaxy. Και άμα θα δωρεί, γιατί με κοιτάζει λίγο δύσκολα, δεν με πιστεύεις, να πας να δεις από κοντά το νέο Samsung Galaxy S22 για να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που λέμε. Αυτοί ήμασταν για αυτήν την εβδομάδα. Μας ακούτε σε Apple, Google, Spotify και όπου έχετε ευχαρίστηση. Θα είμαστε μαζί λογικά την επόμενη. Ναι, ναι, κάναμε έκτακτο αυτή τη εβδομάδα. Άνθρωποι είμαστε και εμείς. Ναι. Λείψαμε λίγο. Ναι. Τι να κάνουμε. Όχι, επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε Παντελάρα. Ευχαριστούμε πάρα παιδιά, πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και όποτε γουστάρετε, εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Και εμείς, και εμείς. Μα ναι, εμείς ερχόμαστε στη συνέχεια. Όποτε θέλετε, εγώ εδώ είμαι. Καλή συνέχεια. Γεια σας.